Μετά από δύο εβδομάδες στρατιωτικών επιχειρήσεων αποχωρούν άρματα μάχης και τα θωρακισμένα του Ισραηλινού στρατόπου το νοσοκομείο Αλσίφα. Το κτηριακό συγκρότημα έχει υποστεί ανυπολόγιστες υλικές ζημιές. Σύμφωνα με μαρτυρίες, καταμετρήθηκαν πάνω από 20 πτώματα. Ορισμένα συνθλίφθηκαν από Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα καθώς αποχωρούσαν. Δεκάδες πτώματα μαρτύρων, ορισμένα σε κατάσταση αποσύνθεσης, βρέθηκαν μέσα στο νοσοκομείο Σίφα και γύρω από αυτό. Ο Ισραηλινός στρατός εισέβαλε στο νοσοκομείο και έδειξε μπροστά στην κάμερα όπλα, ισχυριζόμενος ότι εκεί η Χαμάς έκρυβε στρατιωτικό εξοπλισμό, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δικαιολογήσει τις επιθέσεις. Την ίδια ώρα μεγαλώνει η οργή κατά του Μπεντζαμίν Νετανιάχου στο Ισραήλ. Χιλιάδες διαδηλωτές βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν αντίον του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ζητώντας να γυρίσουν πίσω οι όμηροι. Οι Ισραηλινοί πολίτες όμως δηλώνουν και εναντίον των ανισοτήτων που υπάρχουν, καθώς οι υπερορθόδοξοι Ισραηλινοί δεν εκπληρώνουν τη στρατιωτική θητεία όπως οι Εβραίοι. Η κοινή γνώμη ζητάει να γίνουν άμεσα εκλογές. Πριν λίγο, οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν την αδερφή του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στην Τελ Σέβα, ως ύποπτη για σχέσεις με τη Χαμάς. Όλα αυτά την ώρα που φαίνεται πολύ δύσκολη η επίτευξη εγχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Η Χαμάς δεν έχει λάβει ακόμη απόφαση για το αν θα στείλει αντιπροσωπεία στην Ντόχα ή στο Κάιρο για διαπραγματεύσεις με στόχο την εκεχηρία στον πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας.